Πολύ σημαντικές πληροφορίες δίνει η μελέτη του ΕΚΠΑ που διενεργήθηκε από τη Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής σε μεγάλο αριθμό ατόμων, μεταξύ των οποίων υγειονομικοί, ηλικιωμένοι αλλά και ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες ή καρκίνο. Από τα ευρήματα προκύπτει ότι για τουλάχιστον ένα έτος είναι πιθανό να κρατήσουν τα αντισώματα από τον εμβολιασμό, εάν κρίνουμε από τα αποτελέσματα σε Έλληνες ασθενείς που νόσησαν από COVID-19 και το 75% διατήρησε τα εξουδετερωτικά αντισώματα τουλάχιστον 8 μήνες μετά το πρώτο σύμπτωμα, όπως προκύπτει από την μελέτη καταγραφής της ανοσολογικής απόκρισης στον εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού. Αυτό συμπεραίνεται, σύμφωνα με τη μελέτη που ξεκίνησε από την αρχή των εμβολιασμών του ελληνικού πληθυσμού, από το γεγονός ότι οι εμβολιασθέντες αναπτύσσουν τίτλους εξουδετερωτικών αντισωμάτων πολύ υψηλότερους ακόμη και από όσους νόσησαν από COVID-19 και χρειάστηκαν νοσηλεία. Ο πρόεδρος των ιδιωτών πνευμονολόγων, Παναγιώτης Ζώης, ρωτήθηκε για τη μελέτη που είναι μία από τις πολλές που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Όπως ανέφερε, οι μελέτες είναι σημαντικές γιατί δίνουν συγκεκριμένα συμπεράσματα και συγκεκριμένα στοιχεία τόσο για τον εμβολιασμό, όσο γενικότερα εξάγουν και συμπεράσματα για την πορεία της πανδημίας. Είναι μία από τις πολλές μελέτες οι οποίες διεξάγονται αυτή την περίοδο. Ήρθε στο φως της δημοσιότητας και μας ενδιαφέρει σημαντικά γιατί έχει να κάνει με την άμυνα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμβολυνθεί κάποια στιγμή από κορονοϊό, έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και την ανοσία που υπάρχει έναντι του ιού σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Αυτό που φαίνεται είναι το ότι υπάρχει σαφώς μικρότερη αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι των μεταλλάξεων του ιού, έναντι συγκεκριμένων μεταλλάξεων. Αυτό όμως που από την άλλη έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία είναι το ότι παρά το ότι η αποτελεσματικότητα είναι κατά τη μικρότερη, συνεχίζουν τα εμβόλια να έχουν σημαντική δράση και αποτελεσματικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τη βαριά νόσηση, με τους ανθρώπους οι οποίοι θα νοσήσουν με πολύ πολύ βαριά συμπτώματα και θα χρειαστεί να νοσηλευθούν ή πιθανώς να χρειαστεί και στη συνέχεια να διασωληνωθούν για την υποστήριξη της αναπνευστικής τους λειτουργίας. Εκεί φαίνεται ότι τα εμβόλια, παρά το ότι έχουν μικρότερη αποτελεσματικότητα, συνεχίζουν να είναι εξαιρετικά δραστικά και αποτελεσματικά και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί δεν θα έχει κανένα λόγο να ανακόψουμε την πορεία του εμβολιασμού η οποία θα πρέπει να έχει όχι μόνο να μην ανακοπεί αλλά μάλιστα να επιταχυνθεί το συντομότερο δυνατό. Τέτοιου τύπου μελέτες και έρευνες θα συνεχίζουν να γίνονται συνεχώς και θα πραγματοποιούνται καθημερινά και τα αποτελέσματά τους έχουν πολύ πολύ μεγάλη σημασία όχι τόσο για την περίοδο του καλοκαιριού φέτος όσο και τους επόμενους μήνες όπου θα πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και αναλόγως με το τι μεταλλάξεις πιθανώς θα προκύψουν στην πορεία θα χρειαστεί ή όχι τροποποίηση κάποιων εμβολίων. Αναλόγως με την διάρκεια των αντισωμάτων, με τη διάρκεια της ανοσίας που θα προκύψει από τον εμβολιασμό αλλά και από την νόσηση από τον ιό, θα ξέρουμε αν θα χρειαστεί πιθανώς δεύτερος κύκλος εμβολιασμού ή όχι. Mm-hmm. Επομένως, μας δίνει πολύτιμα συμπεράσματα από ό,τι έχω καταλάβει για δύο πράγματα. Ένα για την νόσηση, που επιμένουμε στο ότι όποιος εμβολιάζεται είναι μικρότερα τα ποσοστά του να πάθει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, να δυσολυνωθεί και είναι και να χάσει τη ζωή του. Και ένα δεύτερο, αυτό που είπατε, τις μεταλλάξεις. Έτσι, η πληροφορία που είχαμε σχετικά με τα εμβόλια από την αρχή του εμβολιασμού μέχρι και τώρα, ότι έχουν μια συγκεκριμένη αποτελεσματικότητα πάρα πάρα πολύ καλή. Από την άλλη, αυτό που ξέρουμε επίσης πολύ καλά είναι ότι σε ανθρώπους που δεν θα υπάρξει σημαντική αποτελεσματικότητα με τη βοήθεια των εμβολίων, και αυτό όχι γιατί τα ίδια τα εμβόλια αυτά είναι, αλλά είναι, το αποτέλεσμα έχει να κάνει με δύο παράγοντες. Αφενός μεν το εμβόλιο, αφετέρου τον οργανισμό. Τι υποκείμενα νοσήματα έχουμε, τι φάρμακα παίρνει κάποιος, τι θεραπείες παίρνει για χρόνια νοσήματα, τι δυνατότητα έχει ο οργανισμός του να ανταποκριθεί στην παραγωγή αντισωμάτων ικανών και αποτελεσματικών, αλλά και αρκετών σε αριθμό για την αντιμετώπιση μιας πιθανής νόσου. Επομένως, όλα αυτά τα λογαριάζουμε και ξέρουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα και είναι δεδομένο το ότι σίγουρα τα εμβόλια προστατεύουν πάρα πολύ σημαντικά έναντι της νόσου και επίσης σίγουρα τα εμβόλια προστατεύουν με βεβαιότητα αυτό έναντι της βαριάς νόσου, της νόσου που έχει συμπτώματα, της νόσου η οποία θα οδηγήσει σε νοσηλεία και πιθανώς στο θάνατο. Να δούμε λίγο αυτό το σενάριο του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, κύριε Ζώη, που όλοι φοβούνται ένα τέταρτο κύμα. Αλλά λένε ότι δεν θα είναι ίδια τα πράγματα, δεν θα ξανακλειστούμε μέσα, καθώς ο περισσότερος κόσμος θα είναι εμβολιασμένος, άρα οι ανεμβολίαστοι θα ακολουθήσουν τον δρόμο τους και οι υπόλοιποι το δικό τους.
Το αν θα κλειστούμε μέσα ή όχι έχει να κάνει επίσης με διάφορους παράγοντες. Αφενός μεν έχει να κάνει με το πόσο θα εξαπλωθεί η νόσο στην κοινότητα, αφετέρου έχει να κάνει με το πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε. Τους προηγούμενους μήνους αναγκάστηκαμε να κλειστούμε μέσα στα σπίτια μας, αναγκάστηκαμε να κλείσουμε την οικονομία, τα καταστήματα, την αγορά, γιατί θέλαμε χρόνο για να ετοιμάσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θέλαμε χρόνο για να κατανοήσουμε τους πρώτους μήνες της πανδημίας τον ιό, να κατανοήσουμε την πανδημία, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, να δούμε ποια θα είναι τα πιο αποτελεσματικά μέτρα προστασίας. Πλέον λοιπόν και αυτό ως ιατρική πληροφορία και γνώση υπάρχει, η γνώση του ιού και της πανδημίας, σε πολύ πολύ καλά σημεία και επίπεδα πλέον. Αφετέρου έχουμε πολλά όπλα στα χέρια μας, μεταξύ των οποίων από τα πιο σημαντικά είναι και τα εμβόλια.